Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης συνέλαβαν ένα νεαρό άνδρα που σκαρφάλωνε στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιώντας βεντούζες. Πρόκειται για έναν 20χρονο από τη Βιρτζίνια που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αξιολόγηση της ψυχολογικής του κατάστασης. Σκαρφάλωνε επί 2,5 ώρες έως ότου οι αρχές τον συνέλαβαν στον 21ο όροφο. Βρισκόμασταν στο δημόσιο κήπο στην ταράτσα του πύργου του Τραμπ και είδαμε αυτόν τον άνδρα που έκανε περίεργες κινήσεις. Μετά έβγαλε το σόρτς του μπάσκετ που φορούσε, είχε ένα ακόμη σόρτς από κάτω, όπως και κάτι καλώδια. Νομίζαμε ότι θα κάνει πτώση με αλεξίτωτο, αλλά εκείνος στάθηκε στο περβάζι και άρχισε να τοποθετεί τις βεντούζες στα παράθυρα του κτηρίου, περιέγραψε μια νεαρή που είδε τον άνδρα να σκαρφαλώνει. Ο νεαρός είπε στην αστυνομία ότι απλώς ήθελε να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα είχε ανεβάσει και βίντεο στο YouTube, στο οποίο περιέγραφε ότι ήθελε να δει τον υποψήφιο πρόεδρο για ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως έλεγε, και προέτρεπε τον κόσμο να ψηφίσει το Μεγιστάνα. Ο πύργος του Τραμπ, με 58 ορόφους, χρησιμοποιείται ως έδρα της προεκλογικής του εκστρατείας.